Λοιπόν, επιστρέψαμε για ένα τελευταίο πολύ σύντομο μέρος, καθώς σε λίγο θα ξεκινήσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Όλο το διάστημα που εξελίσσεται εδώ πέρα η συζήτηση στο πάνελ, οι τηλεθετές έστελναν μηνύματα, έστελναν mail, ρωτούσαν, κατέθεσαν ερωτήσεις προς τους καλεσμένους. Τις έχει συγκεντρώσει ο Δημήτρης Βακρατζάς, ο οποίος θα μας μεταφέρει τώρα. Δημήτρη. Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεχόμαστε συνεχώς ερωτήματα από τους πολίτες. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, στο West TV Kozani, papagiahoo.gr, οι φίλοι τηλεθεατές έστειλαν τα δικά τους μηνύματα. Φυσικά και επικοινωνώντας με το 2461-03-75-75. Τις ερωτήσεις, τις οποίες έχουμε συγκεντρώσει, θα τις θέσουμε τώρα στους εκλεκτούς καλεσμένους. Το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται από τους πολίτες είναι αν θα προχωρήσει η αυτοδιοίκηση προγράμματα για νέες θέσεις εργασίας. Πώς μπορεί ο τουρισμός στη Δυτική Μακεδονία να βοηθήσει την ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας αλλά και να προσελκύσει επισκέπτες στην περιοχή. Το ερώτημα το οποίο θέτουν είναι αν θα αγωνιστούν ήδη οι αυτοδιοικητικοί ώστε για το πετρέλαιο θέρμανσης, τι θα γίνει και μετά φυσικά την ανάληψη από τη νέα κυβέρνηση, αν θα δοθεί κάποιο επίδομα στους πολίτες και με ποια κριτήρια. Γιατί δεν αναλαμβάνει η τοπική αυτοδιοίκηση τον έλεγχο της δημόσιας υγείας στην περιοχή, τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Ένα θέμα και να μην είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, ώστε να βλέπουν από κοντά οι ίδιοι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στο σύστημα υγείας. Ναι. Ποιες είναι οι προτεραιότητες για την περιοχή που θα θέσουν οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Και ένα ακόμα θέμα που θέτουμε είναι πώς έθεσε ένας πολίτης τελευταίο ερώτημα, να μας πούνε ένα λόγο που θα πρέπει να ψηφίσουν, θα αλλάξει κάτι. Τελευταίο ερώτημα το οποίο έχει θέσει κάποιος από τους πολίτες. Και μπορούμε καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι να απαντηθούν τα ερωτήματα να στείλουν στο westtvkozani@papagiahoo.gr τα ερωτήματά τους οι πολίτες. Και το τελευταίο ερώτημα ήταν αυτό το. Το πούμε πολύ συχνά τελευταία, έτσι. Να πούμε βεβαίω, Δημήτρη, πως αύριο θα έχουμε θέμα στην πολιτική μας εκπομπή για τα Γρεβενά. Επομένως, μπορεί ο κόσμος από τώρα να στείλει ερωτήματα και για τα Γρεβενά. Θα μπορούν οι πολίτες μέσα από το site αλλά και από το westtvnews.gr. Αύριο έχουμε το πάνελ των εκπροσώπων των κομμάτων. Θα τεθούν διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την πολιτική και φυσικά με προβλήματα που απασχολούν την περιφερειακή ενότητα Γρεβενών αύριο στο αυριανό πάνελ των κομμάτων. Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά. Ένα σχόλιο μισού λεπτού από τους δύο δημοσιογράφους, από τον Θόδωρο Παπαδόπουλο και τον Μιχάλη Αγραφιώτη. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αναμενόμενο αυτό από τους πολίτες. Τα ερωτήματα που θα βάλουν να έχουν σχέση με την καθημερινότητα. Είναι φυσιολογικό γιατί οι απαιτήσεις και δικαιολογημένα που έχουν από τους αυτοδιοικητικούς είναι το ότι θα πρέπει η αυτοδιοίκηση ο πρώτος άμεσα υπεύθυνος που μπορεί να δρομολογήσει κοινωνικές πολιτικές και να δώσει κάποιες λύσεις είναι ο χώρος της αυτοδιοίκησης. Αυτά πράγματα, ωραία. Αλλά αυτά. Θέλουν απλοποιημένα πράγματα. Και κλείνω βέβαια ότι η αυτοδιοίκηση μπροστά της έχει πολύ μεγάλες προκλήσεις και πόσο μάλλον στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Προκλήσεις και στρατηγικές που ακούν στο όνομα μεταγλυνητική περίοδος. Δυστυχώς δεν την έχουμε κουβεντιάσει. Την έχουμε πει κατά καιρούς πάρα πολλές φορές, την έχουμε αναφέρει. Αλλά ας με επιτραπεί η έκφραση, την έχουμε επιπυλήσει. Δεν έχουμε δώσει ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Πώς ονοματίζουμε τη μεταγλυνητική περίοδο, πού θα πάμε, πώς ακούει αυτή, ποιο είναι το όνομά της. Τοπικός πόρος ανάπτυξης, αυτό το είπε ο κ. Σόκουτς, ότι μία φορά δαπανήθηκε, δρομολογήθηκε σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, θα πρέπει να ιδωθεί μια άλλη κατεύθυνση, ότι εκεί θα πρέπει να κουμπώσει περισσότερο για να ανασάνει η περιοχή. Η βαλκανική μας πολιτική, ένα τεράστιο ζήτημα. Η περιφέρεια της Μακεδονίας συνορεύει με δύο χώρες, την Αλβανία και τα Σκόπια. Αν εκεί δεν έχουμε πολιτική, δεν κουμπώσουμε προοπτικές, δυναμικές δυνατότητες, δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα ή να μεταφέρουμε προϊόντα, να κάνουμε εξαγωγή προϊόντων που έχουμε, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλά προϊόντα. Και ένα άλλο ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε περιοχές. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορεί να μένει μια επένδυση 400.000 ευρώ σε μια περίοδο που η κρίση έχει βαρέσει για τα καλά τον Έλληνα πολίτη, το πορτοφόλι, την αγοραστική του δύναμη και αξία. Και εμείς να αφήνουμε να αποποιούμαστε μια επένδυση 400.000 ευρώ που είναι το θερμοκηπιακό πάρκο που δυστυχώς μπήκανε κι άλλα 5.000 ευρώ. Κύριε Σμάντρα, είχατε πάρει απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή. Αλλά αν πάτε να το δείτε, έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός και έχουν κλαμπεί κι άλλα μηχανήματα από πέρα. Δηλαδή, τι επέμβαση κάνατε, να ξέρουμε κι εμείς τι λέμε. Άρα λοιπόν βλέπουμε απλά πράγματα. Θα ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Τρία πράγματα εγώ έχω να επισημάνω. Ότι μέχρι στιγμής τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις εκάστοτε δεν βοήθησαν την εκάστοτε τοπική αυτοδιοίκηση του δεύτερου βαθμού, είτε ήταν νομαρχιακή. Νομαρχιακή ήταν πιο ισχυρή από την σήμερα η περιφερειακή. Αυτή είναι η διαπίστωσή μου. Δεύτερον, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει χειρή πολιτική παρέμβαση, ώστε να στέλνει χειρά μηνύματα και στους πολίτες και στην κεντρική κυβέρνηση. Και τρίτον, είναι ότι η πολιτική μας, η επόμενη κυβέρνηση που θα σχηματιστεί από τις εκλογές της 6ης Μαΐου, πρέπει να επικεντρωθεί στο να δώσει ουσιαστικές και χρήσιμες αρμοδιότητες στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση για να δει ο κόσμος ένα καλύτερο μέλλον, ένα καλύτερο αύριο. Μιχάλη, σε ευχαριστώ θερμά.
Θα παρακαλούσα να συμπυκνώσετε την τελευταία σας τοποθέτηση έτσι σε 1-2 λεπτά. Βέβαια, στα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Είναι η τοποθέτηση, απάντηση ενός εξ αυτών. Παρακαλώ, κύριε Σόκουτη. Λοιπόν, ξεκινώντας λίγο και πέρα στον αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Αγραφιώτης, συμφωνώ ότι πεδίο δόξης λαμπρών από την επομένη των εκλογών και από την κυβέρνηση η οποία θα προκύψει η τοπική αυτοδιοίκηση μαχητικά να διεκδικήσει και αρμοδιότητες και πόρους. Θα πω όμως το εξής, το οποίο το ξέρουμε νομίζω όλοι καλά. Κανένας δεν εκχωρεί και κυρίως η κεντρική κυβέρνηση. Αυτό αγαπητοί φίλοι το βίωσα και ως δήμαρχος και ως αντινομάρχης. Η κεντρική διοίκηση δεν εκχωρεί έτσι με ευχαρίστηση αρμοδιότητας αλλά και πόρους προς την αυτοδιοίκηση. Εδώ είναι και σε εμάς η ευθύνη, είναι και σε εμάς η δυνατότητα μαύρο. Να μπορέσουμε όχι, να διεκδικήσουμε και μάλιστα να αγωνιστούμε και να πείσουμε πραγματικά ότι εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε μερικά πράγματα πολύ καλύτερα εδώ να διαφυτέψουμε το του οίκου μας από ότι στην Αθήνα. Διότι έχω διαπιστώσει διαχρονικά με πολλές κυβερνήσεις ότι πολλές φορές κάτω στην Αθήνα και σε Υπουργεία έχουν μαύρα μεσάνυχτα από ό,τι συμβαίνει στην περιφέρεια. Για τα ερωτήματα τα οποία ετέθηκαν, σαφώς τα προγράμματα για τις θέσεις εργασίας, αυτά που χαρακτηρίστηκαν ως πυρήνες, το ΠΕΚΟ, το ΟΨΑ, κοινωνική απασχόληση, μέσω το 55-64 και άλλα, θα τα αξιοποιήσουμε και βεβαίως θα προσπαθήσουμε και άλλα προγράμματα ευρωπαϊκά απευθείας σαν περιφέρεια, όπως επίσης και το επαναλαμβάνω και εγώ, το ίδιο και ο κ. Παπαδόπουλος, για τρίτη φορά πρέπει ο τοπικός πόρος να στραφεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την υποχρέωση δημιουργίας θέσεων εργασίας κατά ένα κονδύλιο και βέβαια μεγάλα έργα τα οποία να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά. Αυτό αναλαμβάνοντας πλήρως όση ευθύνη μου αναλογεί και ως δήμαρχος και αντινομάρχης και τώρα αντιπεριφερειακής, παρότι κατά καιρού στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και στο Περιφερειακό είπα ότι πρέπει να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων και να πάρουμε την απόφαση να οδηγήσουμε τον πόρο σε συγκεκριμένες μεγάλες δράσεις που θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά. Ο τουρισμός. Νομίζω ότι η περιοχή μας, η Δυτική Μακεδονία γενικότερα, έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα φοβερά στον τομέα του φυσικού πλούτου. Σχεδιασμός χρειάζεται, όραμα χρειάζεται και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, όχι μόνο των ευρωπαϊκών, όχι μόνο των κρατικών, κυρίως επαναλαμβάνω των ιδιωτικών, με διαδικασίες fast track, με διαδικασίες οι οποίες θα συντιμήσουν τα χρονικά περιθώρια και όρια και βέβαια με κίνητρα πάντα μέσα έτσι, στα πλαίσια της νομιμότητας. Δεν υπονοώ ότι πρέπει. Και να κλείσουμε με το πετρέλαιο θέρμανσης που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Να κλείσουμε με το πετρέλαιο θέρμανσης που ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Το πετρέλαιο θέρμανσης, το ξέρετε ότι ο Περιφερειάρχης έχει μπει μποστάρι σε αυτόν τον αγώνα και παρότι θα υπάρξει, υπάρχει ήδη εξομοίωση κίνησης και θέρμανσης, στην πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και μετά τις εκλογές και να διεκδικήσουμε επίδομα για την περιοχή μας που έχει 8 μήνες χειμώνα και μάλιστα επίδομα τέτοιο θέρμανσης το οποίο να είναι πραγματικά αυτό που θα ανακουφίσει τους εξίσου είναι πολύ κοντά κύριε τους πολίτες. Και βέβαια δύο-τρία άλλα πράγματα που υπόθηκαν δεν ξέρω αν έχω τον χρόνο να απαντήσω για τη δημόσια υγεία. Διαφωνώ ότι πάρθηκαν οι αρμοδιότητες, μάλλον μετατοπίστηκαν οι αρμοδιότητες που πρέπει να έρθουν στην περιφέρεια χωρίς να ερωτηθεί κανένας από την κεντρική κυβέρνηση. Υποτιρεότητες υπόθηκαν από όλους για την περιοχή μας η ΔΕΗ, η ανεργία, η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και βέβαια ευνοϊκό φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Γιατί να ψηφίσουμε, πρέπει να το πω αυτό. Γιατί πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Ό,τι θέλει να ψηφίσει ο καθένας. Δημοκρατία έχουμε. Γιατί αν οι πολίτες απογοητευμένοι, προβληματισμένοι, αειδιασμένοι, αν θέλετε, με όλα όσα συμβαίνουν και εμείς μαζί, δεν πάνε να ψηφίσουν, θα δώσουν τη δυνατότητα σε αυτούς τους λίγους οι οποίοι θέλουν να χειριστούν τα πράγματα ειρήμην ημών και να αποφασίσουν άλλοι για μας χωρίς εμάς και να κατευθύνουν την όλη κατάσταση προς τα εκεί που θέλουν. Μάλιστα. Μόνο μέσα από τη συμμετοχή και μόνο μέσα από την θετική ψήφο, με ηρεμία, με ψυχραιμία, με λογική, μπορούμε να δώσουμε απάντηση, όποια νομίζει ο καθένας, ψηφίζοντας όποιο κόμμα θέλει στις εκλογές αυτές. Η αποχή είναι ό,τι χειρότερο για τους ενεργούς πολίτες, κύριε Παπαδόπουλε. Κύριε Σόκοτε, ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Σιμπαδράκο, παρακαλώ. Και εγώ πολύ συνοπτικά θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτά τα οποία τέθησαν. Όσον αφορά για τις θέσεις εργασίας, είπαμε προηγουμένως ότι μέσα από έργα τα οποία υλοποιούνται, είτε αυτά είναι βιολογικοί, είτε αυτά είναι δρόμοι, είτε αυτά είναι κτίρια, σχολεία,
ή αυτά οτιδήποτε άλλο, ή ενέργειες οι οποίες ενισχύουν την ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι έργα και τα οποία ενισχύουν την τοπική απασχόληση και τις δορυφορικές επιχειρήσεις γύρω από τον κατασκευαστικό κλάδο. Έπειτα, θα πρέπει εμείς ως περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να έχουμε έναν προσανατολισμό στα Βαλκάνια. Μέσω του Interact, τα προγράμματα τα οποία έχουν περάσει και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, δυστυχώς δεν είδαμε κάποια τέτοια έργα τα οποία να δίνουν βαρύτητα για το ρόλο τον οποίο μπορεί να έχει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είτε στην ενέργεια για τα γείτονα κράτη, είτε για τον πρωτογενή τομέα των γειτονικών κρατών. Μπορούσε μέσα από το Interact, από κάποια προγράμματα, από κάποιες κοινοτικές πρωτοβουλίες, να έρθουμε κοντά και να επεκταθούμε εντός εισαγωγικών στα Βαλκάνια. Δηλαδή, η Δυτική Μακεδονία είναι μία πύλη εσόδου-εξόδου προς τα Βαλκάνια. Δεύτερον, όσον αφορά τον τουρισμό. Καλώς ή κακώς θα πρέπει να δεχθούμε και μάλιστα κάποιοι επενδυτικοί οίκοι του εξωτερικού, Fitch, Mitch κτλ., όπως είναι γνωστοί, ας πούμε, αλλά όχι αυτοί, καταγράψαν για την Ελλάδα τους τρεις άξονες, τους τρεις τομείς όπου μπορεί να επενδύσει κάποιος και να πάρει πίσω τα λεφτά του. Πρώτον, τον τουρισμό. Δεύτερον, την ενέργεια, ανανεώσιμη, κυρίως τις ανανεώσιμες. Και τρίτον, τον πρωτογενή τομέα. Στη δικιά μας την περιοχή έχουμε τα δύο και το μισό από τον τουρισμό. Διότι, όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα, το πρώτο πράγμα όταν λες κάποιον Αμερικάνο ή κάποιον Γερμανό θα πάω διακοπές στην Ελλάδα, δεν σου λέει κανένας ότι θα πάει διακοπές σε κάποιο θέρετρο των ορεινών όγκων, αλλά κυρίως να πάει στην παραλία ή να πάει στη θάλασσα. Ναι. Εμείς, ωστόσο, έχουμε δύο ναυαρχίδες του αγροτουρισμού στη Δυτική Μακεδονία και κυρίως στην Ελλάδα, όπου είναι η Καστοριά, με τη λίμνη της Καστοριάς και όλες τις τουριστικές υποδομές που διαθέτει εκεί, και δεύτερον, τον ορεινό όγκο της Βασιλίτσας, όπου και ήταν απέτηση και των κατοίκων των Γρεβενών να υλοποιηθεί επιτέλους αυτός ο δρόμος Γρεβενά-Βασιλίτσα για να δώσει μία διέξοδο και μία εύκολη πρόσβαση προς τον ορεινό έγκο, το οποίο έργο δεν προωθήθηκε από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έπειτα δεν πρέπει βέβαια ούτε να μιλήσουμε και τον ορεινό όγκο του Βιτσίου, αλλά και το ρόλο που επιτελεί κυρίως ο νομός Κοζάνης σε επίπεδο είτε συνεδριακού είτε ενημερωτικού χαρακτήρα ή μέσω των εκθέσεων τουρισμού. Κύριε Σημαντάκο, να απαντήσουμε πιο γρήγορα γίνεται για πετρέλαιο θέρμανση και σκοπό εκλογών. Το πετρέλαιο θέρμανση θα πω. Χαίρομαι που και ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι πρόσφατα σε μία δήλωση που έκανε, είπε ότι θα δοθεί επίδομα θέρμανσης στις ορεινές περιοχές της Μακεδονίας. Αυτό βέβαια το είχαμε πει και εμείς ως παράταξη όταν είχε έρθει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τότε θα σας θυμίσω εγώ ότι ο Περιφερειάρχης, όπως είπε και ο κύριος Ζόκουτες που προσπάθησε για αυτό το λόγο, έφερε σαν θέμα να πάρουμε καραβίσιο πετρέλαιο. Όσο και να σας φανεί παράξενο, έτσι. Εμείς διαφωνούσαμε σε αυτό το πράγμα. Είπαμε ότι δεν μπορεί ούτε καραβίσιο να έρθει πετρέλαιο εδώ, ούτε τέτοια πράγματα. Αυτά είναι όλοι θερινής νυχτός. Αυτό το οποίο θα πρέπει να απαιτήσουμε είναι το επίδομα θέρμανσης τουλάχιστον για τη δικιά μας την περιοχή. Εκείνες τις μέρες του χειμώνα, τις δύσκολες, η Φλόρινα είχε πάντα πάνω από μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Πρόσφατα ήμουνα στο χωριό και λέω στην Ερέτρα και το λέω αυτό γιατί εδώ έχουμε τηλεθέρμανση και μας είναι λίγο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο πληρώνει το κάθε νοικοκυριό. Ναι. Τα περισσότερα σπίτια των 120 τετραγωνικών, των 120 τετραγωνικών, όλοι δαπανίσαν γύρω στις 5-6.000 ευρώ σε πετρέλαιο. Δηλαδή είναι δυσβάστατο και μάλιστα είμαστε στα επίπεδα της ενεργειακής φτώχειας, όχι μόνο στα επίπεδα, είμαστε πολύ πιο παραπάνω από το επίπεδο της ενεργειακής φτώχειας. Ένα νέο όρο τον οποίο έχει θέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κλείσουμε, ρωτάει ο κόσμος, έχω ρωτήσει και εσάς σίγουρα, γιατί να ψηφίσω στις εκλογές, τι να πάρω μέρος στην εκλογική διαδικασία, όταν βλέπω ότι δεν με εκφράζει η πολιτική σκηνή και όταν βλέπω ότι δεν μου έχει φερθεί το σωστό το προηγούμενο διάστημα. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι αν κάποιον τον εκφράζει, δεν τον εκφράζει το πολιτικό σκηνικό, είναι αυτό, είναι 17 κόμματα νομίζω, τα οποία θα κατέλθουν στις 36. Πόσο? 36. Είπατε 36 με τους μεμονωμένους και λοιπόν, 36 κόμματα που θα κατέλθουν στις εκλογές αυτές, αν κάποιος
δεν συμβαδίζει με κάποια από αυτά, ας είναι ο 37ος. Εν πάση περιπτώσει, ας κάνει και αυτό ένα κόμμα. Αλλά δεν θεωρώ ότι είμαστε τόσο να μην μας εκφράζουν 36 κόμματα. Όσες δύσκολες, όσο σκληρές και να ήταν αυτές οι περικοπές, ήταν δύσκολες, ίσως έπρεπε να γίνουν και πολύ πιο γρηγορότερα. Κάτι τελευταίο και κλείνω. Η διαδήλωση που έγινε όταν είχε έλθει το νομοσχέδιο Γιαννίτση το 2001 ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση μεταπολιτευτικά σε διαδήλωση η οποία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Η δεύτερη σε όγκο, ναι, και σε μάζα ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτές τις διαδηλώσεις ήταν τότε, πότε έγινε, πριν από ένα χρόνο, τότε που κάηκαν οι τρεις υπάλληλοι της Μαρφίν. Δηλαδή ήταν τόσο έντονη κινητοποίηση μέσω των συνδικάτων, μέσω των συνδικαλιστών, που ήταν αντίθετη σε αυτό το οποίο είχε φέρει τότε ο Υπουργός ο κ. Γιαννίτσης για τη μείωση των δαπανών του ασφαλιστικού. Από τότε μέχρι τώρα τα ασφαλιστικά δυστυχώς βάλανε μέσα τον ελληνικό προϋπολογισμό κατά 170 δισεκατομμύρια ευρώ. Άστε. Άρα κάποιες φορές, αν τότε παίρναμε αυτά τα μέτρα και κάναμε αυτές τις παραχωρήσεις και δεν διαμαρτυρόμασταν με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον έντονο τρόπο, ίσως βρισκόμασταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο σήμερα. Σήμερα τη πληγιά σα, κύριε Σιμαδράκο, δυστυχώ ξύχατε τη πληγιά σα. Δεν έχω χρόνο, γιατί βάζει κάποιο θέμα το Βαγγέλη που θέλω να απάντησα. Θα πρέπει να κλείσουμε, κυρία Χόλμα, παρακαλώ. Ναι. Να πούμε ότι είπε ο κύριο Σιμαδράκο ότι είναι κρίσιμε οι δύσκολε συγκυρίε. Η συγκυρία είναι δύσκολη μόνο για του εργαζόμενου, για το λαό. Το μεγάλο κεφάλαιο ζει και βασιλεύει, έχει πλούτο τεράστιο και μάλιστα στο όνομα τη ανταγωνιστικότητα. Παίρνουν αμαλάχοι τα εργοστάσια τους και πάνε στις διπλανές χώρες όπου υπάρχει φθηνή εργατική δύναμη, αφού πρώτα έχουν ροκανίσει τις επιδοτήσεις από το ελληνικό κράτος, τα δικά μας λεφτά, τα λεφτά των φορολογουμένων, και είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της ΕΚΛΟ, τα κλωστήρια δηλαδή, που αφού πήραν επιδοτήσεις για να μην κάνουν απολύσεις. Και μάλιστα εδώ πρέπει να πούμε ότι πρωτοστάτησε το σωματείο που ελέγχονταν από τον συνασπισμό. Πήραν επιδοτήσεις για να μην κάνουν απολύσεις. Πήραν επιδοτήσεις για να μην κάνουν απολύσεις. Στο τέλος και το εργοστάσιο έκλεισε, μεταφέρθηκε στην Αμερική, γιατί λέει εδώ είχε κέρδη 500.000 και εκεί θα έχει κέρδη 5,5 εκατομμύρια. Άρα το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα και μπορεί και πάει εκεί που έχει κερδοφορία. Νομίζω ότι δεν πρέπει τον εργαζόμενο να τον τρομοκρατήσει η κυβερνησία. Μην ξεχνάμε ότι το αστικό σύστημα θα φτιάξει η κυβέρνηση. Εδώ είχαμε συνεργασία το προηγούμενο διάστημα, τη συνεργασία του Μαύρου με το όπου που λέμε εμείς, ανάμεσα σε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και Λάος. Τη στιγμή που το Πασόκ είχε αυτοδυναμία, απλώς δεν μπορούσε να περάσει τα μέτρα, γι' αυτό κάνανε την κυβέρνηση αυτή. Πρέπει να πούμε ακόμη ότι κλείνουν σε όλες τις πτώσεις τη λέξη ανταγωνιστικότητα. Ανταγωνιστικότητα σημαίνει μείωση της εργατικής δύναμης, και το τι σημαίνει ανταγωνιστικότητα. Ας πούμε στη Γερμανία η κυρία Μέρκελ λέει ότι πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί με την Κίνα. Τι γίνεται στη Γερμανία? Από τα 44.000 που απασχολούνται, 8 εκατομμύρια, κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί δημοσιογράφοι, δουλεύουν με προγράμματα ελαστικής εργασιακής σχέσης, τα λεγόμενα mini jobs, που έχουν 400 ευρώ παίρνουν το μήνα και σύνταξη 140 ευρώ. Αυτή είναι η ανταγωνιστικότητα. Αυτά θα δούμε στις 8 του... στις 7, πότε έχουμε εκλογές, στις 7 του, του Μάη, την επόμενη μέρα, αφήστε μου κύριε Σόκος να τελειώσω, νομίζω ότι δεν σας διέκοψα, νομίζω ότι τελειώνω, να πούμε ότι στις εκλογές του 2009 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έλεγε έρχεται και εμείς δεν θα το κρύψουμε, είμαστε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, εκλεγήκαμε κάτω από με τη βοήθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, έλεγε ότι έρχεται πόλεμος. Και πολλοί μας λέγανε ότι υπερβάλλεται. Όχι απλώς πόλεμος ήρθε. Και τώρα τους λέμε ξανά πάλι πόλεμος στον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει. Από την επόμενη μέρα θα έχουμε αγώνες και μη φοβηθούν και πρέπει να καταδικάσουν τα δύο μεγάλα κόμματα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, αλλά όμως πρέπει να καταδικάσουν και τα αναχώματα που έχουν δημιουργηθεί. Ο Καμμένος μέχρι προχθές ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν υφυπουργός ναυτιλίας. Ήταν υφυπουργός ναυτιλίας και αν είναι δυνατόν
να σε ένα τέτοιο κομμάτι. Κριτικά, να πω μόνο για το πετρέλαιο θέρμανση. Ένα σύντομο σχόλιο. Ναι, για το πετρέλαιο θέρμανση, νομίζω το εφοπλιστικό κεφάλαιο, μια και παίρνω αφορμή με τον κύριο Καμένο, παίρνει αφορολόγητο το πετρέλαιο. Ενώ και δεν είναι να πάρουμε επίδομα θέρμανση. Να είναι αφορολόγητο το πετρέλαιο που παίρνουμε. Γι' αυτό είπαμε να φτύνει. Αυτό. Αυτό που, να είναι αφορολόγητο το πετρέλαιο που παίρνουμε και επίδομα θέρμανση. Με επίδομα θέρμανση δεν λύνεται το πρόβλημα. Να σα πω, επειδή και ο πετρέλαιο είχαμε 300 ευρώ το μήνα σε ένα 85 διαμέρισμα πετρέλαιο, τρία ηλεκτρικά και έκανε κάθε μέρα. Και είχαμε. Και σαν να ήμασταν έξω πάλι. Δηλαδή είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί. Και λέμε ψήφο του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδα. Να βγει δυνατό για να μπορεί την άλλη μέρα να μπει μπροστά στους αγώνες για να λυθούν τα προβλήματά μας. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κύρινα. Θα ξεκινήσω, κύριε αγαπητοί φίλοι εδώ πέρα, από το τελευταίο θέμα που θέτουν οι πολίτες. Λέει, θα αλλάξει κάτι αν ψηφίσουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν δεν ψηφίσουν, θα παραμείνει αυτή η κατάσταση και έρχονται πολύ, πολύ χειρότερα πράγματα. Γι' αυτά τα λέγαμε πριν από 2 χρόνια, πριν ξεκινήσει η κρίση, ότι θα έρθουν. Κάποιοι μας λέγανε μίζερους, υπερβολικούς και εγώ δεν ξέρω τι. Ήρθαν. Όχι, δεν εφαρμόζει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, λέγατε. Κυρία Κόλμπα, ασχοληθείτε με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία που φέρα τον κόσμο εδώ πέρα και αφήστε την αριστερά. Συνεχίστε. Είναι η μάχη της αριστεράς, παρακαλώ. Όχι, καμία μάχη της αριστεράς. Όφιλη η αριστερά αυτή τη στιγμή σε όλα τα. Σε όλες τις πτυχές της να είναι ενωμένη και να δώσει απάντηση συνολική στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος την επόμενη μέρα στις 7 Μαΐου περιμένει από κάποιον να κυβερνηθεί. Και αν δεν κυβερνηθεί από τα αριστερά, θα κυβερνηθεί από αυτούς που μας πάνε στον κρεμό. Αυτό ας απαντήσει το Κουκουέ που έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί σήμερα είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και λέω λοιπόν στον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Να καταδικάσει αυτούς που τον καταδίκασαν. Και έχουν συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο αυτοί. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Για να μπορεί να ελπίζει. Γιατί δεν κυβέρνησε, Αντώνη. Συγγνώμη τώρα. Καλά κάνεις, Γιάννη μου, αλλά από το Δεκέμβριο κυβερνάει. Υπέγραψε τη νέα δανειακή σύμβαση, υπέγραψε το δεύτερο μνημόνιο. Έχει δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσει όλα τα μνημόνια την επόμενη των εκλογών. Αυτή είναι η αλήθεια για τον κόσμο. Λοιπόν, εάν δεν ψηφίσει, δεν θα έχει. Δεν μπορεί να περιμένει να αλλάξει τίποτα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν μπορεί να περιμένει να αλλάξει τίποτα για τη δημόσια υγεία στην περιοχή. Θα κλείσουν και θα συρρυκνωθούν κι άλλο τα νοσοκομεία. Μάλιστα. Δεν μπορεί να περιμένει καινούργιες θέσεις εργασίας. Και για να πω λίγο όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Πολύ σύντομα, ναι. Πολύ σύντομα. Στη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια για το συγκεκριμένο ζήτημα, αφού κόντευε να λήξει η περίοδος η χειμωνιάτικη, έπρεπε να γίνει στην αρχή. Εκτός από το πετρέλαιο, και εδώ είναι το ζήτημα το πώς βλέπουμε την ανάπτυξη και την προοπτική αυτής της περιοχής, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να εξοικονομήσουμε ενέργεια φτηνή για τους κατοίκους. Αρκεί εκεί πέρα να πάρει πρωτοβουλία στην τοπική αυτοδιοίκηση, να πάρει πρωτοβουλία στην τοπική κοινωνία και να κάνουμε τα εργοστάσια βιομάζας που τα αφήνουμε σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ θα μπορούσαμε και με λεφτά του τοπικού πόρου να τα αναπτύξουμε, ώστε στα γρεβενά, στον ορεινό όγκο, να δώσουμε φτηνότερη θέρμανση, να μην τα περιμένουμε όλα από το πετρέλαιο. Αλλά εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, εάν δεν πάει ο κόσμος στις κάλπες, στις 6 του Μάη, για να καταδικάσει και να υπερψηφίσει από τα αριστερά σε όλες τις εκφράσεις μια άλλη εναλλακτική πρόταση, δεν μπορεί να ελπίζει σε τίποτα. Αυτό ας το βάλει καλά στο μυαλό του και ας αναλάβει και την ευθύνη του, γιατί πραγματικά μπορεί να γκρινιάζει, να οργίζεται όλα αυτά τα χρόνια, αλλά στις 6 του Μάη θα πρέπει να δώσει τρόπο στην οργή του. Να συμπληρώσω λιγάκι. Μια και μπήκε το θέμα τη ενότητα τη αριστερά και νομίζω ότι πρέπει να απαντήσω. Να μην μείνουμε σε αυτά. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Θα πάρει τη σκετάλη το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West και την Βάσον Λίβδο. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Αρχίζει τώρα το κεντρικό δελτίο από την τηλεόραση του West. Καλεσμένος θα είναι και ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς και εκ νέου υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά, ο κ. Τσικαλάγιας. Καλή σας νύχτα.